κυβέρνηση τώρα η κομματερή. Είναι γνωστό ότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται περιφερειακό συμβούλιο με μορφή τηλεδιάσκεψης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ΠΕΣΔΑ. Γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση ουσιαστικά αποτελεί ένα βήμα πριν την υλοποίηση του νέου περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, που μάλιστα δεν συμβαίνει καν διαζώσεις, αλλά στα μουλοχτά για άλλη μια φορά, γιατί η Περιφερειακή Αρχή έχει ήδη αποφασίσει να υλοποιήσει τον ΠΕΣΔΑ και μάλιστα τη βολεύει ο λαός να μην κινητοποιείται, να μην διαδηλώνει για τη ζωή και την υγεία του, ενάντια σε ένα ΠΕΣΔΑ που συνεχίζει να επεκτείνει το έσχος του χιτά φυλής, δίπλα δηλαδή στον ήδη υπάρχοντα χιτά, προχωράνε στη δημιουργία ενός τρίτου νέου χιτά πάλι στη Δυτική Αττική, με το υπούλο επίσης επιχείρημα του ίσου καταμερισμού βαρών στείνουν νέα εγκλήματα τύπου φυλής στο γραμματικό και αλλού, ενώ ταυτόχρονα προωθούν την καρκινογόνο κάψη. Τα μεγάλα ψέματα πλέον, συνάδελφοι, έχουν αποκαλυφθεί. Τα ψέματα που υπόθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα από περιφερειακές και δημοτικές αρχές, όπως για παράδειγμα της κυρίας Δούρ προεκλογικά ότι θα έκλεινε ο Χιτά, του κύριου Πατούλη το 2020 ότι θα ήταν ένα έτος ανακύκλωσης και στη συνέχεια μάλιστα μίλαει για πράσινη Αττική, την ίδια στιγμή του Δήμαρχου Φυλής, του κύριου Παππού, που μόλις πρόσφατα έλεγε για οριστικό κλείσμα του Χιτά Φυλής, ενώ την ίδια στιγμή τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ετοιμάζεται ένα νέο ΠΕΣΔΑ που επεκτείνει και δημιουργεί νέο Χιτά. Οπότε δηλώνουμε, συνάδελφοι, για άλλη μια φορά από εδώ, ότι θα συνεχίσουν να μας βλέπουν παντού μπροστά τους, δεν θα αφήσουμε κανέναν να παίζει με τη ζωή και την υγεία μας, δεν ανεχόμαστε να αναπνέουμε τον καρκίνο και την πόχα προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Μόνο τα σκουπίδια είναι που μπορεί να πάει ο νέος ΠΕΣΔΑ. 60 χρόνια άλλωστε χιτά είναι αρκετά. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να περιλαμβάνει ένα οριστικό κλείσιμο του χιτά φυλής, κανένα νέο χιτά στην Αττική και καμία σκέψη για καρκινογόνο καύση. Τώρα προώθηση στην ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή, χωρίς στη μέση να μπαίνει το κριτήριο του κέρδους, με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων δυνατοτήτων, όπως μπορεί να συμβεί σήμερα. Διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος των λαϊκών αναγκών και μάλιστα εδώ να δηλώσουμε σήμερα ότι το επόμενο διάστημα ως Συντονιστική Επιτροπή θα προχωρήσουμε σε πλατιά ενημέρωση του λαού σε σχέση με τις εξελίξεις και στο ζήτημα του ΧΙΤΑ, να πάρουμε πρωτοβουλίες, να προχωρήσουμε σε συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων μας, των σωματείων, των φορέων, των συλλόγων μας και μάλιστα μπορούμε και το επόμενο διάστημα να οργανώσουμε μια σύσκεψη των σωματείων και των φορέων από τους οποίους αποτελείται η Συντονιστική για να διαμορφώσουμε την αγωνιστική δραστηριότητα του επόμενου διαστήματος. Κυβέρνησης, δημάρχοι και περιφερειακές φορτώνουν με χώρο.